Τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανση θα ζητήσει από την Τρόικα η κυβέρνηση, αφού το μέτρο απέτυχε στην πράξη, καθώς όπως δείχνουν τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, την περίοδο 2012-2013 το δημόσιο έχασε από τα έσοδα ΦΠΑ στο πετρέλαιο θέρμανσης κοντά στα 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και τη φετινή περίοδο. Σχεδιάζει το Υπουργείο να κάνει μείωση του φόρου κατανάλωση του πετρελαίου. Βέβαια, να δούμε και αν θα περάσει από την Τρόικα κάτι τέτοιο. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω με τίποτα. Μακάρι να γίνει, αλλά δεν το πιστεύω. Αν γίνει κάτι τέτοιο, θα πάρουν ανάσα οι πολίτες σχετικά με το πετρέλαιο. Φυσικά θα πάρουν ανάσα. Πού ένα 30 και πού να έχει 70 λεπτά. Δεν θα πάρεις εσύ. Θα έπαιρνες. Και βέβαια μετά από ένα δύσκολο χειμώνα που πέρασαν οι πολίτες σχετικά με το πετρέλαιο θέρμα. Δύσκολο χειμώνα, να μην το πούμε, γιατί ήταν λίγο μας ευνόησε. Ήταν καλός ο χειμώνας. Δηλαδή είχε ζέστα, δεν είχε πολλά κρύα. Αν είχε κρύα, λίγο δύσκολο θα περνούσαν. Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει, αλλά πρέπει να γίνει. Θα πάρουν ανάσα οι πολίτες καταναλωτές, αν γίνει κάτι τέτοιο σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμα. Ασφάλως θα πάρουν. Εξαρτάται πόσο γενναία θα είναι και η μείωση βέβαια. Γιατί αν από ένα 30 κατέβουμε στα ένα 20 δεν κάνουμε δουλειά. Αν κατέβει γύρω στο ευρώ, κάτι θα γίνει. Πρέπει λοιπόν να γίνουν δραστικές αλλαγές για να μπορέσει ο κόσμος να ανακουφιστεί. Ναι. Και βέβαια μετά από ένα δύσκολο χειμώνα, ήταν δύσκολος ο χειμώνας σχετικά με τη θέρμανση για τους περισσότερους. Βεβαίως. Και για τους πολίτες και για τους επαγγελματίες, φαντάζομαι, του είδους, του κλάδου. Πρέπει να μειωθεί ο φόρος κατανάλωσης. Εντάξει, υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Έχει πάει στα ύψη το πετρέλαιο, έχουν βρεθεί βέβαια και εναλλακτικοί τρόποι, αλλά κακά τα ψέματα, νούμερο ένα τρόπος θέρμανσης είναι το πετρέλαιο θέρμανσης και ο κόσμος θα δυνατεί. Πρέπει να μειωθεί για να μπορέσει ο κόσμος να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης για να ζεσταθεί το χειμώνα, γιατί είναι δύσκολη η καιρή. Και μετά από ένα δύσκολο χειμώνα που πέρασαν οι περισσότεροι από τους πολίτες. Σίγουρα, ναι. Αυτό και με τις μειώσεις που γίνανε σε συντάξεις, μισθούς. Υπάρχει η αναλογία και οι αντίστοιχες αλληλεπιδράσεις. Σε συνάρτηση με τις μειώσεις των μισθών, αντίστοιχα και υπάρχει δυσκολία στο να ζεσταθεί ο κόσμος, και όχι μόνο στο πετρέλαιο, αλλά κυρίως γι' αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, γιατί έχουμε φτάσει σε σημεία που δεν πάει άλλο, πιο κάτω δεν πάει άλλο. Οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή πρόταση για να ελαφρυνθεί λίγο η χαμηλή κοινωνική τάξη. Και βέβαια μετά από ένα δύσκολο χειμώνα που πέρασαν οι περισσότεροι όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρμανση. Σίγουρα. Σίγουρα, ναι. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει, γιατί του χρόνου δεν ξέρω τι θα καίει ο κόσμος. Πρέπει λίγο να μειωθεί η τιμή για να αυξηθεί το πετρέλαιο. Αλλιώς και οι εταιρείες οι ίδιες λέει, θα πρέπει να το σκεφτούν αυτό. Δεν είναι μόνο η Τρόικα. Οι ίδιες εταιρείες πρέπει να σκεφτούν ότι έτσι χάνουν αν δεν μειωθεί το πετρέλαιο. Από την άλλη, ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για την πορεία των εσόδων από ΦΠΑ στην εστίαση. Προκύπτει, χωρίς να υπάρχουν απόλυτα μεγέθη διαθέσιμα, ότι μετά τη μείωση του ΦΠΑ όχι μόνο δεν χάθηκαν έσοδα, αλλά η τάση είναι αυξητική. Όσον αφορά τέλος τα σενάρια για κατάργηση ή μείωση της έκτακτης εισφοράς, ένα μέτρο που εκπνέει στο τέλος τέτους, αλλά η Τρόικα ζητά την παρατασή του έως το 2016, στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών παραπέμπουν στις ζητήσεις του φθινοπόρου για τον επόμενο προϋπολογισμό.